Δεύτερο στον χώρο των υποψηφιωτήτων για τον ΣΥΡΙΖΑ μπήκε κυρίες και κύριοι σήμερα ο Ευκλήδης Τσακαλώτος μετά την Εύφη Αχτσόκλου. Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών έδωσε το στίγμα με το οποίο θα κινηθεί και όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Στην κούρσα για την διαδοχή στο τιμόνι της Κουμουνδούρου εντάχθηκε από σήμερα και επίσημο ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, υποστηρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να απευθυνθεί σε ένα ευρύ κοινό με κεντρικό άξονα την αριστερά. Στη δική μου τη σύλληψη, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρέπει να παραμείνει ένα κομμάτι της αριστεράς. Θέλω ένα κόμμα που δεν λαϊκίζει και ένα κόμμα που είναι αξιόπιστο. Πιστεύω ότι στις εκλογές είχαμε μια θολή ταυτότητα. Την υποψηφιότητά του πάντως φαίνεται πως στηρίζουν ο πρώην Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, αλλά και η Γιώργος Σταθάκης και Χάρης Μαμουλάκης από το Οικονομικό Επιτελείο. Με το παρόν να δίνουν και άλλα κορυφαία στελέχη της Κουμουνδούρου, όπως ο Δημήτρης Βίτσας, ο Πάνος Κουλέτης και ο Νίκος Φίλης. Η δική μου υποψηφιότητα βασίζεται στο δίπολο συνέχεια και τομή. Η συνέχεια είναι η παρακαταθήκη του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τομή. Γιατί όταν έχεις χάσει με τέτοια διαφορά, προφανώς είναι πράγματα που δεν έχεις κατανοήσει, που δεν έκανες καλά. Την ίδια ώρα την υποψηφιότητά του αναμένεται να ανακοινώσει εντός του Σαββατοκύριακου και ο Νίκος Παπάς, με την απόφαση του Παύλου Πολάκη να παραμένει άγνωστη. Πολλές υποψηφιότητες σε ένα κόμμα δείχνουν υγεία. Ναι. Δείχνουν ένα ζωντανό πολιτικό οργανισμό, ο οποίος συζητάει, στον οποίο κατατίθεται διαφορετικές απόψεις. Βασικό θέμα συζήτησης της αυριανής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής παραμένει το χρονοδιάγραμμα της εκλογής νέου Προέδρου. Με τα στελέχη να διχάζονται ανάμεσα στις προτάσεις για εκλογές στις αρχές Σεπτεμβρίου ή στα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου, με την τρίτη εναλλακτική για εκλογές τον Νοέμβριο να μην έχει πολλούς υποστηρικτές. Ο Αντώνης Ατζολέτος μαζί μας τώρα, κυρίες και κύριοι. Παρουσιάστηκε και η υποψηφιότητα του κύριου Τσακαλώτου και εν αναμονή τώρα της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το κάδρο. Πάντως τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αρχίσει και παίρνουν θέσεις. Ναι, και οι δύο υποψήφοι που έχουν ανακοινώσει ότι θα κατέβουν στην κούρσα διαδοχής αποτυπώνουν σιγά σιγά τις συμμαχίες τους. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από την κυρία Εύφη Αξιόγλου, όπου θέλει να διεισδύσει σε άλλους χώρους. Βλέπουμε ότι φέρεται να είναι πολύ κοντά της ο Γιάννης Δραγασάκης. Είχαμε πει ότι είχε επικοινωνήσει και μαζί του. Και από την τάση της ομπρέλας, από την αριστερή πτέρυγα, φέρονται πως την υποστηρίζουν και ο Νίκος Βούτσης και ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Εισχωρεί δηλαδή στο χώρο του Ευκλήδη Τσακαλώτου. Επίσης, η κυρία Αξιόγλου έχει μπει δυναμικά και στην τάση των προεδρικών της πλειοψηφίας, Κώστας Ζαχαριάδης από την κίνηση Μελών και από τους συμμάχους, από τη λεγόμενη γέφυρα, και ο Θανάσης Σοχαρόπουλος και ο Νίκος Μπίστης φέρονται να είναι κοντά της. Τώρα, αντίστοιχα, για τον κύριο Τσακαλώτο πήραμε μια εικόνα σήμερα, γιατί είδαμε να είναι στην εκδήλωση που έκανε για την υποψηφιότητά του ο κύριος Ανδρέας Ξανθός, ο κύριος Δημήτρης Βίτσας και οι δύο από την αριστερή τάση, αλλά και ο κύριος Γιώργος Σταθάκης, που πάντα ήταν ανένταχτος. Δεν ανήκε πουθενά ποτέ σε καμία τάση. Επίσης, δίπλα στον Ευκλήδη Τσακαλώτο φέρεται να είναι ο κύριος Βαγγέλης Αποστόλου, ο βουλευτής ο Χάρης Μαμουλάκης, αλλά και ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος, το θυμόμαστε, προερχόμενο από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Περιμένουμε τα αυριανά νεότερα.